Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά. Ωραία, λοιπόν. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή καταρχήν. Σας ευχαριστούμε ευχαριστώ. Που δεχτήκατε ευχαριστώ. Να μας μιλήσατε. Θα θέλαμε έτσι... Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έπεσε στην αντίληψή μας, ήρθε στα χέρια μας το φυλάδιο του Κομμουνιστικού Κόμματος από την Επιτροπή της Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σχετικά με την ατνατοϊκή άσκηση και τη χρήση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Για πείτε λοιπόν, αναπτύξτε λιγάκι τις θέσεις του κόμματος επ' αυτού. Ναι, κάναμε μια προσπάθεια έτσι με έναν τρόπο να βάλουμε στην ατζέντα αυτό το θέμα, γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντικό. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι ο λαός μας έχει πάρα πολλά προβλήματα και είναι λογικό και το ενδιαφέρον του να είναι στραμμένο και σε άλλα ζητήματα και καλά κάνει. Όλα είναι ζητήματα που πρέπει να μας απασχολούν. Εννοώ σε σχέση με την πανδημία, σε σχέση με την οικονομική κρίση που είναι σε εξέλιξη, σε σχέση με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε. Παράλληλα όμως εμείς θέλουμε να αναδειχθεί, να μην χαθεί, να μην κρυφτεί από όλα αυτά τα γεγονότα που είναι σημαντικά, αφορούν τη ζωή του λαού και το ζήτημα της άσκησης Different Europe 2021 που υλοποιείται όλο αυτό το διάστημα για 6 μήνες θα περνάνε κατά καιρούς ερχόμενα ή γυρίζοντας από άλλες χώρες στρατεύματα νατοϊκά, αμερικάνικα και άλλων χωρών εδώ από την περιοχή μας και δεν είναι μόνο το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, είναι συνολικά η περιοχή, ακόμα και η Ξάνθη και που γίνονται και κάποιες ασκήσεις εκεί και γενικότερα. Και το λέμε αυτό να μην χαθεί, γιατί και αυτό το ζήτημα κατά τη γνώμη μας, για να είμαστε όσο γίνεται πιο ξεκάθαροι, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι επικίνδυνο θεωρούμε για το λαό μας, ειδικά στις συνθήκες που έχουμε. Και αν θέλετε συνδέεται λίγο και με όλα τα υπόλοιπα. Γιατί βλέπουμε ότι αυτές οι δυσκολίες που έχουμε σε σχέση με την πανδημία, σε σχέση με την οικονομική κρίση κτλ. Είναι οι ίδιες οι δυσκολίες που δημιουργούν τη βάση για να οξυνθούν οι ανταγωνισμοί των χωρών, των κρατών, παγκόσμια. Το βλέπουμε, αν θέλετε, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Τι γίνεται με τα εμβόλια, γιατί ανταγωνισμοί υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Το βλέπουμε πρόσφατα με τις δηλώσεις του Biden, αν θέλετε, για τον Πούτιν, με τις σκληρές εκφράσεις και όλα αυτά τα ζητήματα που έχουμε. Αν θέλετε, το βλέπουμε σε ανταγωνισμούς μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με τη Γερμανία και άλλες χώρες. Το βλέπουμε σε σχέση με τους ανταγωνισμούς με την Κίνα, που αν θέλετε τα τελευταία χρόνια η οικονομία της έχει ανέβει αρκετά και μάλιστα αυτή την περίοδο και το επόμενο διάστημα υπάρχει η πιθανότητα να διεκδικήσει την πρωτοκαθεδρία σε σχέση με τις ΗΠΑ. Και μιλάμε δηλαδή για μια περίοδο όπου όλοι οι ανταγωνισμοί είναι οξυμένοι και μέσα σε αυτή την περίοδο και βέβαια μην ξεχνάμε την κρίση που υπάρχει στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας με τις διεκδικήσεις που βάζει η τουρκική κυβέρνηση και η τουρκική αστική τάξη. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα κουβάρι και μέσα σε αυτό το κουβάρι πρέπει να δούμε ότι εδώ δεν μιλάμε απλά για μια άσκηση, για μια κοινή εκπαίδευση κάποιων δυνάμεων στρατιωτικών ή άλλων. Εδώ μιλάμε στην ουσία για μία πρόβα πολέμου, γιατί από εδώ περνάνε τα στρατεύματα από την περιοχή μας και ανεβαίνουν προς τα πάνω Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία και σε άλλες χώρες, στη συνοριογραμμή με τη Ρωσία, δίνουν σαφές μήνυμα όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και στη Κίνα και χρειάζεται εδώ να αναρωτηθούμε ο λαός μας που μπαίνει από αυτή την άποψη στο στόχαστρο των ανταγωνιστών των νατοϊκών, των αμερικάνικων δυνάμεων. Τι έχει να κερδίσει. Οφείλει να αντιδράσει, αν θέλετε, οφείλει να πει και αυτό στη γνώμη του. Οφείλει
να σκεφτεί, να προβληματιστεί σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα. Να κάνω... Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα, ναι. Συγγνώμη, ολοκληρώστε. Όχι, όχι. Λοιπόν, ωραία. Να κάνω ένα ερώτημα που λίγο πολύ θα έρθει στο μυαλό του κάθε πολίτη αυτή τη στιγμή που μας ακούει. Είναι γνωστές οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος περί της ύπαρξης αυτών των συμμαχιών γενικότερα. Δηλαδή το έξω από την ΕΟΚ, το έξω από το ΝΑΤΟ, από παλιότερα, έτσι, την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Πώς φαντάζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα τη θέση της Ελλάδας, μιας μικρής χώρας και οικονομικά και πληθυσμιακά και στρατιωτικά, αν θέλετε, στις σφαίρες επιρροής που καλώς ή κακώς για μένα διαμορφώνονται πάντα σε αυτό τον πλανήτη. Πώς θα πρέπει να είμαστε, δηλαδή, δεν πρέπει να διαλέγουμε πλευρά, πρέπει να προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την ανεξαρτησία και την αποστασιοποίηση από όλους αυτούς τους φορείς. Πώς ακριβώς, δώστε μας το στίγμα, ναι, τέλος πάντων. Καταρχήν πρέπει να, επειδή υπάρχει μια εμπειρία, είμαστε αρκετά χρόνια σε αυτές, δεν είναι να μπούμε τώρα στο ΝΑΤΟ, να μπούμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια εμπειρία από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορα ζητήματα. Και τώρα μπορεί να βγάλει ο κόσμος συμπεράσματα από το τι γίνεται σε σχέση με τα εμβόλια, για παράδειγμα. Από τι γίνεται σε σχέση με την πολιτική, την αγροτική ή οτιδήποτε άλλο. Σε σχέση με όλα αυτά την καθημερινότητά του, θα το πω, μπορεί να βγάλει και από αυτή την άποψη συμπεράσματα, κατά πόσον δηλαδή ισχύει αυτό που κάποιοι λένε, ότι είναι μια ένωση αλληλεγγύης, ειρήνης, δικαιωμάτων ή οτιδήποτε άλλο. Αντίστοιχα και για το ΝΑΤΟ, που μόνο τα τελευταία χρόνια να πάρουμε, έχει κάνει πόλεμο σε Λιβύη, Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία, Ουκρανία, πιο παλιά να πάμε τις ευθύνες που έχει σε σχέση με την Κύπρο, τη Γιουγκοσλαβία και ούτε καθεξής. Άρα κάπως πρέπει να αναρωτηθούμε, μια δύναμη που είναι για το συμφέρον, για την ασφάλεια, που θα μας προστατέψει, πώς γίνεται και ευθύνεται για όλα αυτά τα ζητήματα. Πώς γίνεται η χώρα μας τόσο καιρό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά να μην έχει φτάσει, όχι το επίπεδο άλλων χωρών, οτιδήποτε άλλο, αλλά ίσα ίσα ο λαός μας συνέχεια να βλέπει νέα μνημόνια, νέα δεινά, νέα μέτρα, το χρέος να εκτοξεύεται και πάλι. Μια κατάσταση δηλαδή που δεν σου δείχνει καμία αλληλεγγύη, καμία διάθεση βοήθειας, ας πούμε, κτλ. Για το λαό μιλώ από πάντα, έτσι. Άρα λοιπόν λέμε εμείς ότι καλό είναι αυτά να τα έχουμε υπόψη μας, να μας προβληματίσουν. Είναι τελικά έτσι τα πράγματα? Εμείς τι θεωρούμε? Θεωρούμε ότι όντως η Ελλάδα μας, και στην Ελλάδα μας, το πω έτσι, υπάρχουν δύο πατρίδες. Είναι η πατρίδα του λαού και είναι και η πατρίδα των πλουσίων, αν το πω έτσι απλά, των πλουσίων, ας πούμε, των εμφοπλιστάδων, των τραπεζιτών, των μεγάλων επιχειρηματιών και τα λοιπά, για να καταλαβαινόμαστε, να το πούμε απλά λόγια. Αυτή λοιπόν η Ελλάδα των πλουσίων είναι κερδισμένη από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, τώρα με την άσκηση και όλα αυτά που γίνονται. Γιατί της δίνει τη δυνατότητα, θυμάστε πόσες επιχειρήσεις φύγανε από τη Βόρεια Ελλάδα και πήγανε στη Βουλγαρία, σε άλλες χώρες, έκαναν επενδύσεις και στη Τουρκία ακόμα, στη Βόρεια Μακεδονία είμαστε οι πρώτοι. Της δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση το έδαφος της αγοράς να αναπτυχθεί και να είναι και πιο σταθερή, αν θέλετε, και μέσα στην ίδια της τη χώρα. Αυτή λοιπόν η μικρή Ελλάδα, να το πω έτσι, αναπτύσσεται, βλέπουμε ότι την βολεύουν όλα αυτά τα πράγματα και θέλει να στους ανταγωνισμούς της και με τους άλλους πλούσιους των άλλων χωρών να μπορέσει να υπερισχύσει αυτή, να φάει μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα, να το πω απλά. Κύριε Κλάδη, να σας διακόψω λίγο, να κάνουμε λίγο διάλογο.
Επειδή καταλαβαίνουμε το σκεπτικό σας, για να μην μακρηγορούμε, χωρίς να θέλω να σας διακόψω. Για να, όχι, συγγνώμη, για να απαντήσω όμως και στην ερώτησή σας. Ναι. Ο λαός μας λοιπόν δεν έχει να κερδίσει και δεν κερδίζει κάτι από αυτή τη διαδικασία. Ίσα ίσα τα δικαιώματά του και η ζωή του παίρνουν στο στόχαστρο. Μάλιστα. Λέμε λοιπόν για να δούμε τις συμμαχίες. Ωραία. Εμείς εκτιμάμε ότι ο λαός θα πρέπει να παλέψει για τα συμφέροντά του. Δεν έχει να χωρέσει τίποτα με άλλους γειτονικούς ή μη λαούς. Με αυτούς πρέπει να κοιτάξει, να τα έχει καλά, να το πω έτσι, να ενάντια στις κυβερνήσεις τους, βέβαια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια άλλη πολιτική, μια άλλη κατεύθυνση. Και αν θέλετε ακόμα και στις συμμαχίες, να το πούμε έτσι απλά, χρειάζεται, αν όντως μια κυβέρνηση σκέφτεται το καλό του λαού της, να δει και μπορεί και θα δει και θα έρθει σε αυτή, αν προκύψει αυτό το σενάριο, να δει τέλος πάντων τις συμμαχίες που μπορεί να κάνει, αξιοποιώντας όλους αυτούς τους ανταγωνισμούς που βλέπετε να υπάρχουν προς το συμφέρον της χώρας του, της χώρας της κυβέρνησης αυτής, του λαού της. Αυτό είναι το βασικό για μας. Και πάντα προκύπτουν τέτοιες συνθήκες και τέτοιες χώρες που μπορεί να σταθείς, άσχετα άμα οικοδομούν καπιταλισμό, σοσιαλισμό ή οτιδήποτε άλλο. Ακούγοντας όλα αυτά που λέτε, κύριε Κλάδη, σκέφτομαι την Τουρκία. Το παράδειγμα της Τουρκίας, η οποία είναι μια χώρα η οποία από τη φύση της είναι ανταγωνιστική, όχι μόνο με εμάς, νωρίτερα το λέγαμε με το Χάρη, και με όλη τη γειτονιά. Και όπως είπατε και εσείς πολύ όμορφα, οι συμμαχίες αυτές να στηθούν από τους λαούς. Ωστόσο, τις κυβερνήσεις, οι λαοί τις ανεβάζουν. Οπότε, ακριβώς γι' αυτό το λέμε κι εμείς. Οπότε τώρα θα μπορούσατε, ας πούμε, να φανταστείτε μια συμμαχία Ελλάδας-Τουρκίας με τις παρούσες κυβερνήσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς τι λέμε. Είναι πολύ θετικό για μας και δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει κι άλλος δρόμος. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε πολλές, και αν θέλετε μπορείτε να τις παρακολουθήσετε, να τις αναζητήσουν και οι ακροατές μας στο ίντερνετ κτλ. Πάρα πολλές, για πάρα πολλά ζητήματα, κοινές ανακοινώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Ναι, και αλλά δυστυχώς ένα κόμμα, είναι ένα μικρό ποσοστό και στις δύο πλευρές. Και αν θέλετε ένα κόμμα που δρά μέσα σε δύσκολες συνθήκες, αντιδημοκρατικές και όλα αυτά που ξέρουμε πολύ καλά που συμβαίνουν στην Τουρκία με διώξεις, με φυλακίσεις και με όλα αυτά τα ζητήματα. Και παρόλα αυτά έχει μια σημαντική επιρροή και παλεύει. Αυτό ακριβώς το λέω από την άποψη ότι έχουμε δρόμο οι λαοί να βαδίσουμε. Και κοινό δρόμο, αν θέλουμε, και οι συσχετισμοί, ας το πω έτσι, δεν είναι δεδομένοι και αιώνιοι. Από αυτήν την άποψη εμείς απευθυνόμαστε στο λαό της Ελλάδας, αντίστοιχα το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας απευθύνεται στο λαό της Τουρκίας και λέμε το ίδιο πράγμα, ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε λαοί μεταξύ μας, ίσα ίσα έχουμε συμφέρον να έχουμε καλές σχέσεις για να ζήσουμε πολύ καλά και ειρηνικά στο μέλλον με μια άλλη εξουσία που δεν θα κοιτάζει τα κέρδη, θα κοιτάζει το συμφέρον του λαού μας. Αυτό που λέτε, αυτή την άποψη την παλεύουμε και εδώ και στην Τουρκία και σε άλλες χώρες όπου υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα και θέλουμε να γίνει πλειοψηφική. Μας ενδιαφέρει αυτό, όχι στη δευτέρα παρουσία που μας ενδιαφέρει, στο σήμερα, στο επόμενο μέλλον και στο επόμενο μέλλον, στο σύντομο επόμενο μέλλον, και θεωρούμε ότι έχουν όλα τα δεδομένα οι εργαζόμενοι, οι φίλοι που μας ακούνε, τα λαϊκά στρώματα, να σκεφτούν σοβαρά τις στάσεις τους το επόμενο διάστημα και την πολιτική του στάση. Εγώ θα μείνω σε κάτι που είπατε νωρίτερα. Νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία, να μην πω συντριπτική, μια μεγάλη πλειοψηφία στους λαούς ξέρει ότι δεν έχει να χωρίσει με το μέσο πολίτη της μίας χώρας από την άλλη. Δηλαδή, εμείς που ζούμε εδώ πέρα δίπλα και συνορεύουμε τόσο πολύ, ας πούμε, με την Τουρκία, είχαμε και την δυνατότητα μέχρι πρόσφατα να υπάρχει μια αλληλεπίδραση μέσω του τελωνίου των Καστανεών με επισκέψεις ένθεν κακήθεν. Είδαμε ότι δεν έχουμε και τις τεράστιες διαφορές
Εντάξει, διαφορές κουλτούρας και θρησκείας προφανώς παίζουν το ρόλο του στη διαμόρφωση αντιλήψεων, αλλά δεν έχουμε μεγάλες διαφορές με τον μέσο Τούρκο. Ως λαός είναι φιλότιμος, είναι αρκετά κοντά σε εμάς, φιλόξενος, δοτικός αρκετά. Το θέμα είναι όμως ότι λειτουργεί η Τουρκία εν προκειμένου με ένα καθεστώς που είναι αρκετά ανελεύθερο, όπως είπατε κι εσείς, που καταπιέζονται και καταστρατηγούνται κάθε μέρα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πιο χαρακτηριστικό, το πρόσφατο περί ισότητας των φύλων. Πώς εγώ θα προσεγγίσω, το εγώ είναι ρητορικό, πώς θα προσεγγίσω το μέσο Τούρκο πολίτη όταν ο ίδιος δεν μπορεί να αποτινάξει ένα ζυγό που του φορτώνεται και του κάθεται στο σβέρκο, για να προχωρήσω στο επόμενο βήμα, να πω για παγκόσμια κοινότητα των λαών, ας πούμε. Ναι. Γιατί είναι θέμα και ισορροπιών της κάθε περιοχής. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό που λέμε εμείς δεν σημαίνει ότι και στο σήμερα κλείνουμε τα μάτια μας και βλέπουμε μόνο λαούς και δεν βλέπουμε τι κάνει η αστική τάξη της Τουρκίας, η κυβέρνηση του Ερντογάν, ότι μακριά από εμάς δηλαδή τέτοια ανάλυση, ότι δεν βλέπουμε όλη την κατάσταση που επικρατεί, που είναι επιθετική, βάζει ζητήματα και μάλιστα χαϊδεύουν και την πλάτη της Τουρκίας όλοι αυτοί που υποτίθεται μας προστατεύουν. Να τα πούμε και αυτά. Το λέω αυτό να θυμηθούμε και δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ, ότι η Τουρκία είναι ένα ιδιαίτερο μέλος της συμμαχίας μας, το οποίο πρέπει να παραμείνει. Το λέω τώρα με απλά λόγια, αλλά καταλαβαίνετε, όχι με εισαγωγικά στα λόγια του, αλλά αυτό είναι το ρεζούμε. Αντίστοιχα με τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στην ίδια λογική, ότι είναι ένας σύμμαχος, τον οποίο το θέλουμε, έχει βαρύτητα, και σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το παζάρι που κάνει και η αστική τάξη Τουρκίας, μπορούμε να και πιέζουν να δοθούν κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Της δικιάς μας χώρας, εννοώ, έτσι, της Ελλάδας. Αυτό είναι μια βάση, είναι ένα δεδομένο που πρέπει να το παίρνουμε. Όπως το ζήτημα με την κατάσταση που είχαμε στα σύνορα. Ήδη πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς εκεί βέβαια στην περιοχή την κατάσταση που υπήρξε από πέρυσι το Μάρτιο. Άρα λοιπόν δεν κλείνουμε τα μάτια. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν αυτές οι επιθετικότητες, αλλά χρειάζεται να δούμε πώς αυτές θα αντιμετωπιστούν. Θα αντιμετωπιστούν μέσα σε έναν ανταγωνισμό και σε ένα σύστημα το οποίο στην ουσία βλέπουμε κάθε μέρα ότι χαϊδεύει, όπως το είπα και πριν, την πλάτη της Τουρκίας και βάζει σε κίνδυνο, γιατί δεν τον νοιάζει αν θα έχει τα κυριαρχικά δικαιώματα η χώρα μας ή όχι. Τον νοιάζει, εδώ έρχεται η Σεύρον για παράδειγμα, μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία, θέλει να πατήσει πόδι τώρα στην περιοχή. Και αυτό που την ενδιαφέρει είναι ο υδρογονάνθρακας και τα αρέστα. Άρα θέλει να επιληθεί το ζήτημα, θέλει να γίνει μοιρασιά, θέλει να υπάρχει το win-win, καζάν-καζάν ή τέλος πάντων όπως το λένε, για να μπορέσει αυτή να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα των υδρογονάνθρακων στην περιοχή. Αυτό είναι το βασικό, αυτό είναι που νοιάζει και τις ΗΠΑ, την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία γίνονται προσπάθειες να γίνει μοιρασιά, να το πω έτσι, με αποτέλεσμα να μπουν στο κρεβάτι που πλούστη και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Το βλέπουμε και στην τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το ΚΙΤ, για παράδειγμα, και το ΠΡΟΚΕΚΑ και την επέκταση των δομών πολύμινου εγκλωβισμού που γίνεται συζήτηση στο φυλάκιο της Ορεστιάδας. Η ίδια λογική. Και δηλαδή, και συνεχίζεται τώρα με το σύμφωνο μετανάστευσης, το καινούριο που θέλουν να φτιάξουν και το συζητάνε οι χώρες μεταξύ τους, που συνεχίζει να κρατάει στην πρώτη χώρα που φτάνουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να είναι στην ουσία η φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτή είναι η περιοχή μας. Είναι εδώ, είναι η Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα η περιοχή, και ο Βόρειος Εύρος ακόμα πιο συγκεκριμένα, με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε. Συνεχίζεται, βλέπουμε, αυτή η πολιτική. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι όσο διαπραγματευόμαστε εντός των τυχών, να το πω έτσι, ούτε για το συμφέρον του λαού είναι, και θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται, μακάρι να μην βγούμε μάτις κακών και τα λοιπά,
πιο, πολύ πιο επικίνδυνες εξελίξεις και χασούρα στην περιοχή μας. Κύριε Κλάδη, για να κλείσουμε κάπου εδώ. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα ότι επιτροπές του Κομμουνιστικού Κόμματος και διάφορες τέλος πάντων οργανώσεις που πρόσχεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πραγματοποίησανε κάποιες αντιδράσεις, κάποιες κινητοποιήσεις στην Αλεξανδρούπολη. Επειδή συνεχίζεται αυτή η μετακίνηση τέλος πάντων στρατιωτικού εξοπλισμού στην Αλεξανδρούπολη, θα γίνουν και άλλες αντίστοιχες κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα? Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει και γίνανε και θα γίνουν και θα συνεχίσουν να γίνονται, γιατί θέλουμε, το ξαναλέω, να απασχολήσει το λαό. Παίρνουμε θάρρος από το γεγονός ότι οι ίδιοι οι νατοικοί με τις μελέτες τους λένε ότι ένα 20% του πληθυσμού στη χώρα μας είναι ενάντια στο ΝΑΤΟ και ένα 19% είναι ντεμή, να το πω έτσι. Άρα δηλαδή η λογική αυτή ότι φουλ όλοι είμαστε με το ΝΑΤΟ και ξέρω εγώ οι δακτυλοδεικτούμενοι και οι γραφικοί του ΚΚΕ που συνεχίζουν να λένε όχι στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, εμείς το λέμε στο σήμερα και θέλουμε να γίνει συζήτηση με το λαό. Ας το σκεφτεί. Άσχετα, ξέρουμε πολλοί κόσμοι μας λέει δεν μπορεί να γίνει αλλιώς ή οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε όμως να γίνει αυτή η κουβέντα, γιατί είναι ουσιαστική. Γιατί σε εμάς θα στρέψουν τα κανόνια. Πώς να το πω. Εμάς κάνουν στόχο όταν γίνεσαι πρωτοπαλίκαρο και όταν από την περιοχή σου εδώ περνάνε οι φωνιάδες των λαών. Δεν θα πάνε να χτυπήσουν την Νεμπράσκα ή τέλος πάντων οποιαδήποτε άλλη, τη Νέα Υόρκη. Σε αυτούς που τους διευκολύνουν, σε αυτούς που από εδώ περνάνε θα γίνει το πατυρτί. Άρα από αυτή την άποψη χρειάζεται να το δούμε πολύ καλά και εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης του λαού της περιοχής μας και όχι μόνο και με δράσεις, με όλους τους τρόπους, έτσι ώστε να εκφραστεί και μια αντίθεση, να υπάρξει και μια, αν θέλετε, και στο δρόμο και παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας βέβαια, ειδικά για την περίοδο που διανύουμε, και σε κάθε επίπεδο προκαλούμε τη συζήτηση και στα Δημοτικά Συμβούλια και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και γενικότερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνει αντικείμενο συζήτησης και αν θέλετε να εκφραστεί και σε μια κατεύθυνση όπου η αντίθεση σε σχέση με αυτές τις συμμαχίες που δεν είναι προς το συμφέρον του λαού, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων. Μάλιστα. Εμείς καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος είναι πάντα περιορισμένος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε. Εγώ θέλω να ζητήσω και μια συγγνώμη, γιατί ο Σταμάτης ο Γκατζίδης μου ζήτησε να επενδύσω μουσικά και αγωνιστικά το προλογισμό, αλλά δεν πρόλαβα. Θα βάζα το πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες μέχρι εκεί που λέει για νεκρούς. Εκεί θα το έκοβα. Λοιπόν, αυτό για να αστειευτούμε και λίγο. Να σας ευχηθούμε καλή μέρα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.